Γεια σας, γεια σας και από εμάς. Μπαίνουμε στο επόμενο πάνελ. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στο Olympia Forum. Ευχαριστούμε και για όλη την τεχνική υποστήριξη, διότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι δύσκολο. Να βγούμε συγχρόνως από το Ζάπιο και από το Στρασβούργο, όπου αυτή τη στιγμή οι τρεις ευρωβουλευτές μας είναι εκεί για την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο αντιπρόεδρος του ΕΛΚ, ευρωβουλευτής Ευαγγέλης Μεϊμαράκης, έχει το λόγο καταρχήν. Δεν σας ακούμε. Ναι, τώρα ακούγομαι. Ναι. Ναι, μ' ακούτε. Τώρα μ' ακούτε. Όχι πολύ δυνατά. Ναι, καλύτερα τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θέλω να συγχαρώ όλους όσους συμβάλλουν στο να έχουμε αυτή την υπέροχη συζήτηση αυτές τις μέρες, γιατί πράγματι το Olympia Forum μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να αναπτύξουμε θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τους Έλληνες πολίτες, τους Ευρωπαίους πολίτες και να μας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα τα οποία αυτή την περίοδο, που είναι μια περίοδος μεγάλων αλλαγών, μια περίοδος διαρκώς μεταβαλλόμενη, μια περίοδος αβεβαιότητας και αστάθειας, μια περίοδος που βγαίνουμε από μια πανδημία, μπορούμε πράγματι να συμμετέχουμε σε αυτή τη συζήτηση με εκλεκτούς φίλους, εκλεκτούς συναδέρφους, όπως είναι η κυρία Καηλή και ο κύριος Κόκαλης, που βρισκόμαστε στο Στρασβούργο, γιατί έχουμε ολομέλεια, γιατί έχουμε να συζητήσουμε αρκετά ζητήματα στην Ολομέλεια, όπως χθες ήταν το κυρίαρχο θέμα το τι γίνεται με την νομική τάξη της Ευρώπης με βάση τα δεδομένα που είχαμε στην Πολωνία. Έχουμε το Σάββατο την Ολομέλεια για το μέλλον της Ευρώπης. Και να σας πω, κύριε Τσοτσοπλίδη, εσείς το ξέρετε καλύτερα από ότι οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας, ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς έχουμε τη δυνατότητα και συναντώμεθα πιο εύκολα, πιο τακτικά, ανταλλάσσουμε απόψεις, βεβαίως και έχουμε τις διαφορές μας, οι οποίες είναι πολλές φορές και μεγάλες, αλλά αυτό δεν μας απαγορεύει να μιλάμε με τους εκλεκτούς καλούς συναδέρφους και ιδιαίτερα με τους παρόντες, τόσο τον κύριο Κόκαλη όσο και την κυρία Καηλή, και να βρίσκουμε εκείνα τα κοινά σημεία που μπορούμε να αναπτύξουμε, ώστε η Ευρώπη να είναι πιο χρήσιμη, πιο φιλική και να δίνει λύσεις στις απαντήσεις των προβλημάτων. Αυτό το λέω σε συνάρτηση και σε σχέση με τους άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς, με την Επιτροπή, με τη Σύνοδο Κορυφής, με το Συμβούλιο Υπουργών, όπου καταλαβαίνετε ότι για να βρεθούν και να συζητήσουν, επειδή βρίσκονται μια φορά το μήνα ή όποτε υπάρχουν έκτακτα τέτοια ζητήματα, έχουν ήδη προπαρασκευαστεί κάποια από αυτά τα θέματα. Σε αυτό λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερέχει. Και γι' αυτό αποτελούσε πάντα τον πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό θεσμό, αλλά και ταυτόχρονα την κινητήρια δύναμη για τις μεγάλες ευρωπαϊκές αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Και είμαστε λοιπόν σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι και το Κοινοβούλιο πρέπει και έχει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και ταυτόχρονα πολλές φορές με κοινές μας συναντήσεις, με κοινές μας προτάσεις, παροτρύνουμε τόσο το Συμβούλιο όσο και την Επιτροπή στο να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που απαιτείται και χρειάζεται η Ένωση για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο αναδείχθηκε περισσότερο από ποτέ η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των ευρωπαϊκών μηχανισμών και η ανάγκη μιας κοινής ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής σε κύριους τομείς που επηρεάζουν τη ζωή και την καθημερινότητα του κάθε Ευρωπαίου πολίτη σε όποια χώρα και αν ζει, και από τη μια άκρη της Ευρώπης δηλαδή μέχρι την άλλη. Διότι όλοι έχουμε αναγνωρίσει πια ότι η υγειονομική κρίση που ξαφνικά εισέβαλε στη ζωή μας και μας ανέτρεψε δεδομένα, προτεραιότητες, συνήθειες από την καθημερινότητα, ήταν αυτή που ταυτόχρονα έβγαλε και κάτω από το χαλί τις κρυμμένες παθογένειες και αγκυλώσεις που υπήρχαν τόσα χρόνια. Φάνηκε δηλαδή το έλλειμμα μιας συντονισμένης και στοχευμένης ευρωπαϊκής δράσης σε τομείς που μας αφορούν όλους, όπως η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, που όμως μας κάνουν μια άδικη κριτική, διότι αυτά αποτελούν εθνικές πολιτικές και είναι πολιτικές των εθνικών κυβερνήσεων και στους οποίους τουλάχιστον στα στοιχειώδη
Η Ένωση θα πρέπει να έχει άμεσα και χωρίς τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που μας κατηγορούν τον τρόπο να δίνει λύσεις. Όπως ήταν και το θέμα με τα εμβόλια, που αυτό κατά βάση θα ήταν εθνική πολιτική γιατί είναι στον τομέα υγείας, όμως το Κοινοβούλιο με τη δυναμική που ανέπτυξε στη συγκεκριμένη πρόταση επέβαλε, αν θέλετε, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο να έχουμε την κοινή αυτή παραγγελία και να μπορέσουν όλες οι χώρες ταυτόχρονα να έχουμε την απλόχερα τα εμβόλια τα οποία απαιτούνται. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι σημαντικό να μην χρεώνουμε τα πάντα στην Ένωση. Και αυτό συνήθως, ξέρετε, γίνεται από αρκετές κυβερνήσεις που ό,τι καλό γίνεται στις χώρες τους και είναι να μοιράσουν χρήματα είναι δικό τους και για ό,τι κακό συμβαίνει στη χώρα τους και στους πολίτες τους φταίει η Ένωση. Δεν είναι έτσι όμως η αλήθεια, δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Είναι εντελώς διαφορετική. Γι' αυτό και τονίζω πάντα ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Πρέπει να λάβουν αποφάσεις για το συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον. Προσέξτε, κύριε Τσοπλίδη, τώρα έχουμε τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Εάν συμφωνήσουμε όλοι εμείς και τα εθνικά κοινοβούλια τελικά δεν επικυρώσουν αυτές τις συμφωνίες, δεν θα υπάρχει συμφωνία. Εμείς ξέρουμε, γιατί το ζούμε και θέλουμε, να μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Και ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας λέω και γνωρίζετε κι εσείς, αλλά τα λέω για τους περισσότερους που δεν τα ξέρουν, δίνουμε, αν θέλετε, ευχές ή παροτρύνσεις ή προτάσεις για να ακολουθηθεί μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία γνωρίζουμε ότι το θέμα αφορά εθνική πολιτική όμως. Άρα θα πρέπει τα εθνικά κοινοβούλια... Για να συνοψίσουμε, γιατί ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ περιορισμένος. Το μήνυμα το οποίο μας στέλνετε νομίζω ότι είναι σαφές. Ζητάτε να επεκταθεί ο τομέας αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά συνέπεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε άλλους τομείς που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών και στα οποία σήμερα έχει εθνική αρμοδιότητα και θέλουμε μια ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Άρα για να δώσουμε στο λίγο χρόνο που μας μένει την ευκαιρία και στους άλλους συνομιλητές μας. Κυρία Καϊλή, το μοντέλο που αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επόμενη μέρα μετά τον COVID έχει να κάνει με την ψηφιακή, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη μετάβαση και μια συμπεριληπτική δίκαιη ανάπτυξη για όλους. Θα ζητήσω από εσάς μια μεγαλύτερη εξειδίκευση στο ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι με τους συναδέλφους εργαζόμαστε έχοντας στο μυαλό μας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας και φροντίζοντας να προσθέσουμε στους στόχους εκείνους τους στόχους που θα έφερναν την Ελλάδα πιο ψηλά στις μετρήσεις. Για παράδειγμα, είμαστε δεύτεροι πριν το τέλος στο DESI, που είναι το Digital Economy and Society Index. Παρά λοιπόν την πρόοδο, το 2020 ήμασταν ακόμα στις τελευταίες θέσεις. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βελτιώσουμε, γιατί με ρωτήσατε για τα ψηφιακά, γνωρίζετε ότι ασχολούμαι περισσότερο, η συνδεσιμότητα. Το να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι έως 80% τις ελάχιστες ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και ένας από τους στόχους που έχει θέσει η Ευρώπη είναι να έχουμε περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να, αν θέλετε, να είναι η προσφορά στην ζήτηση που υπάρχει για ανθρώπους με εξειδικευμένη δεξιότητα στον ψηφιακό κλάδο, στο ICT κυρίως και στη χρήση του διαδικτύου. Είπατε και πριν, είπε και ο συνάδελφός μου, ο κ. Μημαράκης, ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης να δούμε πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε αθροίζοντας, αν θέλετε, δυνάμεις και σε άλλες πολιτικές. Για παράδειγμα, ως προς την παιδεία που δεν είχαμε κοινές πολιτικές, πλέον υπάρχει ένα τεράστιο budget, υπάρχει τεράστια χρηματοδότηση για να αποκτηθούν αυτές οι δεξιότητες και να μπορέσουμε επίσης να εντάξουμε την ψηφιοποίηση στις δημόσιες υπηρεσίες και στους Δήμους. Όπως είδατε πριν από λίγες μέρες, ανακοινώθηκε ένα πολύ μεγάλο πακέτο και στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 320 εκατομμύρια. Θυμίζω ότι το 1 τρίτο του συνολικού μπάτζετ της Ευρώπης αφορά πολιτικές, λέμε, συνοχής, άρα ουσιαστικά πολιτικές για την μετά την πανδημία εποχή, ώστε να αποκτήσουμε διαφορετική, έτσι, μεγαλύτερη ανθεκτικότητα μέσα από ένα ψηφιακό και πράσινο πρίσμα.
Δηλαδή, να αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε πλέον, να μπορούμε να σκεφτούμε ποιες τεχνολογίες μπορούν να είναι sustainable, να είναι βιώσιμες και για το περιβάλλον, αλλά και με την καινοτομία να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να βοηθήσουν έτσι κι αλλιώς να συνδεθούμε περισσότερο με άλλες χώρες. Ένα παράδειγμα θα δώσω με την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δώσουμε πρόσβαση σε καλής ποιότητας δεδομένα, ειδικά στο δημόσιο τομέα, μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για το πού μπορεί να χρειαστεί, να χρειαστούν επισκευές στις δημόσιες υποδομές, που μπορεί να γλιτώσουμε εκατομμύρια, να σώσουμε νερό στις αγροτικές καλλιέργειες, γιατί θα προβλέπει το σύστημα πότε θα πρέπει να ποτιστεί ή να προχωρήσει ένας αγρότης σε παραπάνω ενέργειες. Αυτά είναι τα ελάχιστα που μπορώ να αναφέρω. Δημιουργούν νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας και η χρηματοδότηση που έρχεται είναι πολύ μεγάλη. Πρέπει αυτό το τρένο να μην το χάσουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε στην 20η. Μας λέτε, κυρία Καϊλή, ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός μας διευκολύνει και στην πράσινη μετάβαση, το οποίο μου δίνει το άνοιγμα για να ζητήσω από τον κύριο Κόκαλη να εξειδικεύσει συγκεκριμένες δράσεις. Τι σημαίνει αυτή η πράσινη μετάβαση που όλοι την ακούμε, και θα ήθελα να κλείσετε, κύριε Κόκαλη, συμπληρώνοντας και ένα κομμάτι. Αυτές όλες οι μεγάλες μεταβάσεις που μας περιέγραψε η κυρία Καϊλή αφήνουν κάποιους πίσω? Πώς θα μπορεί να είναι συμπεριληπτική η πράσινη μετάβαση? Να ξεκινήσω από την ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση και την ευκαιρία να συζητήσω με τους συναδέλφους και να ξεκινήσω με την ψηφιακή πλευρά της πράσινης μετάβασης. Δύο από τα για τις τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή. Δύο από τα πολύ μεγάλα εύκολα πράγματα που μπορούμε να αλλάξουμε σε αυτή τη μετάβαση είναι, παραδείγματος χάρη, η σπατάλη του φαγητού, όπου έχουμε 30% του φαγητού που παράγεται να μην καταναλώνεται, ενώ αντίστοιχα στην ενέργεια έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε μέσω της εξοικονόμησης περίπου το 40% της ενέργειας που καταναλώνουμε. Αυτές είναι λύσεις οι οποίες θα έρθουν μέσα από την ψηφιακή πρόοδο, βεβαίως, και η καινοτομία που θα μας δώσει νέους τρόπους για καλύτερη διαχείριση των νέων πηγών ενέργειας. Η πράσινη μετάβαση αποτελεί μια στρατηγική της Ευρώπης, η οποία την καθιστά παγκόσμιο ηγέτη στο θέμα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει δυστυχώς ούτε στα ψηφιακά, ούτε στην εξωτερική πολιτική, και θα έλεγα ότι ίσως είναι και ο μόνος χώρος όπου η Ευρώπη μπορεί να πρωταγωνιστήσει, και νομίζω ότι αυτό θα το δούμε πάρα πολύ έντονα στην επερχόμενη σύνοδο της Γλασκόβης, στην COP26, όπου περιμένουμε τις νέες δεσμεύσεις για μεγαλύτερη εξοικονόμηση διοξιδίου του άνθρακα, αν και σήμερα μόλις είχαμε τη δημοσίευση μια έκθεση των ΗΠΑ, όπου τα κράτη του πλανήτη προδιαγράφουν την ανάπτυξη νέας παραγωγής ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας. Η συμπεριληπτικότητα λοιπόν της πράσινης μετάβασης νομίζω θα είναι το κύριο κριτήριο, διότι για να πετύχουμε, και πρέπει να πετύχουμε, αυτή την ραγδαία και αποτελεσματική μετάβαση, θα πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες, θα πρέπει να έχουν πιστεί οι πολίτες, θα πρέπει να καταλαβαίνουν ότι γίνεται προς όφελός τους. Άρα θα πρέπει να μοιραστούν όχι μόνο τα βάρη, όπως γίνεται μέχρι τώρα με τη μετακύληση των τιμών από την αύξηση των ορυκτών καυσίμων στους καταναλωτές, αλλά να φροντίσουμε να μην συμβεί αυτό. Και αυτό θα πρέπει να συμβεί από την αρχή. Θα πρέπει δηλαδή να διαπνέεται από ένα πνεύμα δικαιοσύνης, και η δικαιοσύνη δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην διαφάνεια εις λογοδοσία. Κυρία Καϊλή, να κλείσω μαζί σας. Η ψηφιακή μετάβαση έχει χαμένους ή έχει μόνο κερδισμένους? Και αν έχει και χαμένους, με ποιον τρόπο μπορούμε να τους υποστηρίξουμε? Κοιτάξτε, η ψηφιακή μετάβαση και η πράσινη μετάβαση στην μετά την πανδημία εποχή δημιουργεί περαιτέρω ανισότητες, καθώς βλέπουμε ότι κάποιες χώρες ήταν θωρακισμένες και ανθεκτικές και κάποιες άλλες έχουν μείνει πολύ πίσω και αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Η Ελλάδα έχει μια χρυσή ευκαιρία, καθώς εξέρχεται και από μια μεγάλη κρίση, να εκμεταλλευτεί αυτό το πακέτο για να μπορέσει να χτίσει ανθεκτικότητα για το μέλλον. Και να θυμίσω ότι το σχέδιο της Ευρώπης είναι και να ελέγχει την, αν θέλετε, πώς κανείς επενδύει τα χρήματα αυτά, αλλά και τεχνικά να υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή,
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ή για τις startup που δεν τα πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά έχουμε εξαιρετικές προσπάθειες, υπάρχει πια δυνατότητα να έχουμε συμβουλευτική βοήθεια από την Ευρώπη για το πώς μπορεί να αναπτυχθούν περισσότερο, αξιοποιώντας την καινοτομία, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες για την βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ανέφερε και ο Πέτρος Κόκκαλης προηγουμένως. Άρα, πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή δεν ήταν προετοιμασμένες για μια τέτοια πανδημία που μας ανάγκασε πολύ γρήγορα να προχωρήσουμε στον ψηφιακό κόσμο, είναι πια κάτι που μπορεί να το πετύχει κανείς έχοντας δίπλα του μεγάλη στήριξη ευρωπαϊκή και όχι μόνο εθνική. Θα θυμίσω ότι έχουμε το Sustainability Advisors, έτσι ονομάζονται, τα Digital Innovation Hubs, και κλείνω λέγοντας το εξής. Η EIB, η Επενδυτική Τράπεζα, λέει ότι μόνο 4 χώρες έχουν το 55% των τεχνολογιών σε τεχνητή νοημοσύνη και σε blockchain αναπτύξει. Δεν είμαστε στις 4 αυτές. Μπορούμε όμως να αποκτήσουμε τεράστια δυνατότητα, καθώς γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα επενδύει πολύ στις υπηρεσίες και έχουμε εξαιρετικό δυναμικό και εξαιρετικούς επιστήμονες. Άρα έχουμε μια χρυσή ευκαιρία μπροστά μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, γιατί περιγράψατε με πολύ συνεκτικό τρόπο το αύριο, το οικονομικό μοντέλο το οποίο προσπαθούμε όλοι να καταφέρουμε να ενσωματώσουμε στη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.